πάρω που θέλω να σας πω είναι το εξής, είναι ότι... Τι, δεν ακούτε? Okay. Μιλάω πιο δυνατά. Κατάλαβα. Το κάνω αλλιώς. Δώσε την εξήγηση κάτω. Τώρα, άμα δεν ακούτε... Τώρα ακούτε. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μικρούς ανθρώπους, τα παιδιά, και όπως από εσάς άκουσαν όλα τα λόγια, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που είπατε ήταν φυσιολογικά, για να μάθετε λίγο ένα σοκ, θα να φανταστείτε να το έκανα στην Αγία Σοφία. Αυτό το σοκ λόγο, εντάξει. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές, επειδή ζούμε σε ελεύθερο μέρος, θεωρούμε ότι αυτό που λέμε είναι εντάξει. Είναι όπως οι άνθρωποι που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν παλεύουν στην Αθήνα, είναι εντάξει. Αν παλεύουν στα κατεχόμενα της Κύπρου, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν παλεύουν στο Κουρδιστάν, είναι πιο τεχνικό. Στο τέλος, είναι μερικοί που παλεύουν μόνο σε ελεύθερες περιοχές. Άρα, είναι πάλι το ίδιο, εδώ γιατί μιλούσαμε με τον Παπά για την Εκκλησία. Όταν βλέπετε την Εκκλησία εδώ, επειδή είναι όμορφη, όπως είναι, δεν μπορείτε να τη φανταστείτε χτυπημένη. Άρα σιγά σιγά αυτή η ομορφιά γίνεται το κανονικό. Άμα μια μέρα έρθουμε εδώ και δούμε ότι έχουν χτυπηθεί τα μάτια των Αγίων, μπορεί να είναι η πρώτη μέρα που θα καταλάβετε πόσο αξία έχει η Εκκλησία για εσάς. Ενώ πριν είναι η καθημερινότητα. Εγώ όταν ακούω τους μικρούς ανθρώπους να λένε αυτά τα λόγια, σας υπενθυμίζω ότι στην Αγία Σοφία δεν μπορεί να κάνετε κάτι προσευχή σας. Και εδώ τα παιδιά μας έδειξαν ότι μπορούν να πούν τον Πάτερ ημών. Άμα σας ρωτούσα ποιος θα πήγαινε στην Αγία Σοφία τώρα να πει τον Πάτερ ημών απλώς, θα δείτε ότι ξαφνικά θα κοιτάξετε περισσότερο το πάτωμα. Θα πείτε τι ωραίο χαλί. Εμπλουτισμένο. Και ακόμα και τα παιδιά, τώρα τα λέω παιδιά γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν πιο μετά, δεν νομίζω να ξέρουν τι θα κάνουν πιο μετά. Μαζεύτηκατε εδώ, εσείς κοιτάτε το χαλί. Θα ήθελα να φανταστείτε, για να κάνω την εισαγωγή για το Βυζάντιο, όταν κάποιος σας λέει το Βυζάντιο ή το κάμπα είναι παπάς, πάνω κάτω είναι σαν να σας μιλάει το παρελθόν. Και σας λέει για μια ιστορική περίοδο, ήταν αυτό. Το θέμα της διάλεξης δεν είναι το παρελθόν, είναι το πνεύμα του Βυζαντίου. Το πνεύμα του Βυζαντίου είναι αυτό. Εδώ. Το πνεύμα του Βυζαντίου είναι η Εκκλησία. Θα έπρεπε κανονικά, όπως το είπαν και στα λόγια τους, να μην είμαστε εδώ. Θα έπρεπε να είχαμε εξαφανιστεί. Θα έπρεπε ο πολιτισμός μας να είναι νεκρός. Και αυτά που λέμε για τον Χριστό να είναι αναμνήσεις για άλλους λαούς. Και τελικά είμαστε εδώ. Πολύ συχνά αυτή την περίοδο και έπιθε με το υπονοούμενο του παπά, δεν λέω για τον άλλον που είναι πάντα που παρόν και βάζει μικρόφωνο να το και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί βοήθησε. Ναι, είναι ένα θέμα. Η ταυτότητά μας. Και η ταυτότητά μας πολύ συχνά περιορίζεται στο να πούμε απλώς είμαστε Έλληνες. Δεν βλέπουμε το βάθος του Βυζαντίου, τα μεγέθη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι τεράστιο. Κάνω αναφορές, είπατε και εσείς μερικά πράγματα. Φαντάζομαι ότι καταλάβατε όλα όσα είπατε. Και γι' αυτό όταν θα ξαναβρεθούμε θα τα συζητήσουμε μεταξύ ανθρώπων που τα καταλαβαίνουν. Θα ήθελα να φανταστείτε ότι είμαστε το 1992,
μην σας ξαφνιάσω. Είμαστε στην Ισπανία. Για να μην σας ξαφνιάσω, είμαστε σε άλλο τύπο εκκλησία. Εντάξει, να μην μπερδεύεστε. Και φανταστείτε να ερχόταν κάποιος να σας πει γιατί θα ήσασταν Ισπανοί. Ότι σε 300 χρόνια θα είμαστε ελεύθεροι. Πρέπει να είσαι πολύ πιστός. Υπενθυμίζω λοιπόν, γιατί τι γίνεται αυτή η αναφορά μας στο κείμενο, ότι η Ισπανία που βλέπετε τώρα, την οποία την βλέπετε συγχρονικά και όχι διαχρονικά, απελευθερώθηκε το 1492. Για μια μεγάλη περίοδο της ιστορίας της, η Ισπανία ήταν μια μικρή φλούδα. Φλούδα. Στο πάνω μέρος που καταλήγει στους Βάσκους, που άγγιζε τον Ατλαντικό ωκεανό, όλο το άλλο ήταν κατεχόμενο. Μάλιστα ήταν τόσο πολύ τα κατεχόμενα που δεν τα λέγανε κατεχόμενα. Τα λέγανε άλλη χώρα. Έχει ενδιαφέρον με το θέμα κατεχόμενο. Ξεχνάμε ότι για να λέμε κατεχόμενα πρέπει η περιοχή που είναι κατεχόμενα είναι πιο μικρή από αυτή που είναι ελεύθερη. Όταν γίνεται πιο μεγάλη, το βλέπουμε με άλλο όνομα. Αλλά δυσκολευόμαστε να πούμε, ας πούμε, μικρά κατεχόμενα και μεγάλα κατεχόμενα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το πνεύμα του Βυζαντίου θα πρέπει να έχει σβήσει τεχνικά. Μετά το 1453, να πούμε, ήταν μια άρρωση, τελείωσε. Ξέρετε πόσο απίστευτο μετά από τόσους αιώνες να λέμε τα ίδια. Δηλαδή να έχουμε τους ίδιους παπάδες, ενώ, όχι κυριολεκτικά βέβαια, ενώ το ίδιο σύστημα, ενώ ότι να έχουμε τους ίδιους ψαλμούς, να έχουμε τις ίδιες αναφορές, ενώ έχουμε χάσει, λέμε, κεντρικό πύρινα, το σημείο αναφοράς. Πόσο πρωτοποριακή ήταν η σκέψη του Γολγοτρώνη όταν έλεγε «Εγώ δίνω αναφορά μόνο στην Κωνσταντινούπολη». Όταν η Ελλάδα ήταν μόνο η Πελοπόννησος και όχι ολόκληρη. Εδώ τώρα, άμα βρίσκεται κάποιον να του πει ακόμα και τους ρασοφόρους, να τον κοιτάζει με παράξενο. Βέβαια, με τον Γολγοτρώνη ήταν δύσκολο να το κοιτάει παράξενο. Γιατί είχε ένα ύφος. Σας υπενθυμίζω ότι ο Γολγοτρώνη έμπαινε στην εκκλησία πάνω στο άνθρωπο. Να καταλάβετε. Και επειδή συνήθως ήταν οπλισμένοι, είναι ακριβώς αυτό που λέμε με τον Μέγα Αλέξανδρο, όταν λέμε ότι έριξε τον κόρδιο δεσμό, να θυμάστε ότι άμα το είχε κάνει αυτό σαν λύση ένας απλός πολίτης, νομίζω ότι θα ήταν δεμένος πάνω στον όριο δεσμό. Ενώ βέβαια με τον Αλέξανδρο του είπαν ότι ήταν πολύ σωστή η λύση. Γιατί πίσω ήταν όλοι οι Μακεδόνες. Ένα φορά στην αυτό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Το βάθος του Βυζαντίου είναι 11 αιώνες. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμα και εδώ μέσα, δεν επιμένουμε πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα. Ενώ είμαστε στο πλαίσιο της πνευματικότητας, η οποία είναι διαχρονική, είναι πολύ πιο μεγάλη. Μιλάμε για το Βυζάντιο, για κάτι που, εντάξει, κάποτε το είχαμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν πάτε στο εξωτερικό και σας λένε το Βυζάντιο, λένε πω, τι μέγεθος, τι μεγαλοσύνη, 11 αιώνες. Δεν υπάρχει τίποτα το ανάλογο. Και εσείς μετά προσπαθείτε να υπολογιστείτε, είναι όμως 11 αιώνες. Όταν μιλάω στους πιο μικρούς, τους λέω είναι σαν να σου λένε τον παππού σου και σου λένε μόνο την τελευταία μέρα. Δεν πεθάνει.
και ήταν χάλια, τα πάνω στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά. Όλα αυτά λέμε. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε φορά στις 21 μέλη. Τους 11 αιώνες τους συμπιέζουμε πάνω σε μία μέρα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Αν ο παππούς σου είχε ζήσει, ας πούμε, 110 χρόνια, ήδη θα νιώθατε ότι είναι γελίο να μιλάτε μόνο την τελευταία μέρα. Όταν λοιπόν ο παππούς έχει ζήσει 11 αιώνες και μιλάτε συνεχώς για την τελευταία μέρα, γιατί δεν αναρωτιέστε πώς έζησε 11 αιώνες. Άρα ας αρχίσουμε τα μαθήματα του Βυζαντίου. Το έλεγα εδώ πριν έρθουμε σε μία από τις αποστολές μας. Δεν μας αρέσουν πολύ οι άνθρωποι που είναι πια ανεξιόπιστοι. Μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Μας αρέσουν. Ανεξιόπιστοι. Εγώ τους αγαπώ. Τους ανεξιόπιστους. Θα σας πω γιατί. Ξέρετε τη λογική. Τώρα μιλάμε το πνεύμα του Βυζαντίου. Είναι πολύ καλό να ξέρεις από πριν ότι κάποιος είναι ανεξιόπιστος. Δεν κάνεις ποτέ λάθος. Όταν όμως νομίζεις ότι είναι αξιόπιστος και δεν είναι. Άρα το πρόβλημα δεν είναι να είναι αξιόπιστος ή όχι. Είναι να είναι πώς το βλέπετε. Το Βυζάντιο για να ζήσει 11 αιώνες έπρεπε να εντοπίσει ποια κράτη ήταν αξιόπιστα. Και να τα διαχειριστεί. Και να λέει, αυτοί θα μας πουλήσουν μόλις μπορέσουν. Αν όμως φοβούνται, θα είναι μαζί μας. Αυτές οι τεχνικές, μπορεί να σας φαίνονται παράξενες, αλλά είναι αυτές που εξηγούν και την εμβέλεια. Και θα μου πείτε, εντάξει, δεν υπάρχει όμως και το θρησκευτικό. Και βέβαια υπάρχει το θρησκευτικό όταν υπάρχει πίστη. Όχι μόνο θρησκεία, τη θρησκεία είναι εύκολη. Στην δύσκολη. Απλώς προσπαθώ να σας πω το εξής. Μερικές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι τη στιγμή που υπάρχει πίστη, δεν είναι ανάγκη να σκεφτούμε. Γιατί λέμε, Θεός είναι μεγάλος, αλλά ξεχνάμε ότι είναι μεγάλος και επειδή είναι μεγάλος είναι μέσα μας και επειδή είναι μέσα μας έχουμε δικαίωμα να το σκεφτόμαστε. Που σημαίνει πρακτικά ότι εμείς όταν παράγουμε κάτι ή όταν δεν δεχόμαστε μια καταπίεση ή εναντιωνόμαστε σε μια βαρβαρότητα, στην πραγματικότητα προστατεύουμε τον Θεό τον Χριστό, τους που είναι μέσα μας. Και λέμε λοιπόν, τι θα έκανε αυτός. Σε κάποια φάση οι μικροί μας άνθρωποι έλεγαν το εξής, αν ο Χριστός πήγαινε στην Αγία Σοφία, φαντάζομαι ότι θα του λέγατε, έξερες τώρα Χριστούλη είναι 15 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 11, άστα. Αυτό θα το έλεγαν αυτοί που πιστεύουν ότι πιστεύουν, ενώ οι πιστοί θα πήγαιναν μαζί του. Είναι δύσκολες έννοιες, με ποια έννοια, γιατί καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει και μια αυτοαξιολόγηση. Το θυμάστε τον Πέτρο, τον Άγιο. Υπάρχει άδεια κανονική, αυτό είναι για βάση. Αλλά ας πούμε ο Θεός είναι μεγάλος, μπαίνουν και οι άνθρωποι.
Ξέρετε, σε πολέμους, όταν προσπαθούσαν να σκοτώσουν ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που έκαναν στα χωριά, πήγαινε μέσα στην εκκλησία. Δεν έχει πλάκα να το σκεφτείτε. Για ποιο λόγο. Δεν έμειναν στα σπίτια τους που ήταν το πιο σημαντικό για τους. Τελικά, την ώρα της μεγάλης ανάγκης, πήγαιναν στην εκκλησία. Για αυτούς εκείνη τη στιγμή η εκκλησία ήταν κάστρο. Το βλέπετε καλύτερα στα μοναστήρια. Το πνεύμα του Βυζαντινού δεν είναι ακριβώς εδώ, θα σας πω για ποιο λόγο. Αυτή η εκκλησία έχει διάφορα ελαττώματα όσον αφορά την άμυνά της. Έχει πολύ μεγάλα ανοίγματα. Δεν έχει ενδιάμεσους στήλους και δεν επιτρέπει μια άμυνα. Θα μου πείτε γιατί μιλάμε αυτό το πράγμα μέσα σε μια εκκλησία. Να ξέρετε ότι όταν φτιάχνουμε μοναστήρια είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε. Άμα κοιτάξετε, ας πούμε, τα μοναστήρια, βλέπετε το μέγεθος από τα παράθυρα. Όχι. Να βλέπετε σε ποιο ύψος είναι τα παράθυρα. Ούτε εμείς κάνουμε. Όταν βλέπετε το πάχος από τους τοίχους, φαντάζομαι ότι πιστεύετε ότι είναι μόνο και μόνο για λόγω του κλιματισμού. Τι προσπαθώ να σας πω. Όταν κάποιος φτιάχνει μια δομή που είναι εκφύσεις ιερονόμια, διαλέγει λίγο θα μείνει, διαλέγει κάτι που θα αντέξει. Στο Βυζάντιο, επειδή είχαμε πολλούς αυτοκράτορες, εννοούσαν συνέχεια, είναι πολύ εντυπωσιακό που είχαμε έναν. Εννοώ έναν θεσμό. Είχαμε ένα πατριάρχη. Δεν έχει σημασία αν μερικοί σας άρεσαν, σας αρέσουν άλλοι. Σημασία είναι ότι πώς κρατάμε έναν θεσμό 11 αιώνες. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα γιατί έχει σχέση με την ταυτότητα. Διότι το Βυζάντιο δεν είναι γεωγραφικό. Δεν μπορούσε να πει εδώ είναι Βυζάντιο σίγουρα, γιατί μετά από 2 αιώνες ήταν αλλού. Ακόμα και πρωτεύουσα. Τα 57 χρόνια δεν ήταν στο ίδιο σημείο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αλλάξαμε. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι κοιτάζουμε πρώτα την ιστορία. Το Βυζάντιο μας μαθαίνει τι σημαίνει να ζεις μέσα στον χρόνο. Ενώ εμείς είμαστε πιο εξειδικευμένοι με το να ζούμε μέσα στον χώρο. Λες, χρειάζομαι ένα χώρο για να ζήσω. Και σπάνια θα πείτε, χρειάζομαι ένα χρόνο για να ζήσω. Βέβαια, προς το τέλος το ζητάτε. Την ημερώσει, κάτι τάξη. Το φέρω και ένα γιατρό. Δηλαδή, προς το τέλος λες, αν μπορούσα να μείνω ακόμα, ξέρω, κάτι χρόνο. Πάθανε με τους παπάδες, άντε 7 χρόνια. Ενώ να σκέφτεις πόσα χρόνια σπατάλησες στην αρχή. Εσείς να ξέρετε πάνω κάτω είστε σε σπατάλιο, όχι όλοι, όχι όλες. Είναι του τύπου... Έχουμε χρόνο. Οι κανονικοί άνθρωποι όταν γεννιούνται είναι πρώτα θάνατο. Μικρή διάρκεια σε θάνασμα. Μετά αρχίζουν να λένε ότι έχουν προβλήματα θανασίας. Μετά έχουν προβλήματα με τους θνητούς. Οι άλλοι, αυτοί είναι ακόμα θάνατοι. Και μετά έχουν προβλήματα θνησιμότητας. Μετά ασχολούνται με κάποιον που είναι όντως αθάνατος. Αυτή η εξέλιξη. Έχει ενδιαφέρον, για ποιο λόγο. Το Βυζάντιο γεννήθηκε θνητό. Δηλαδή, εξ αρχής το Βυζάντιο ήξερε ότι έχει ημερομηνία λύσης. Που σημαίνει ότι σκέφτηκε την οντότητά του τι θα γίνει μετά από την αρχή. Και τελικά τι κατάφερε, όταν σκέφτεσαι πολύ το μετά στο πριν, είναι νωρίς. Όταν
όταν σκέφτεσαι το μετά, μετά το πριν, μια αργά. Άρα κατάφερε, επειδή συνειδητοποίησε από την αρχή ότι μπορεί να πεθάνει, να βρει άμυνες για να καθυστερήσει. Και κατάφερε να κάνει κάτι που τώρα είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Πολιορκία. Πολιορκία, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε την πολιορκία του Χάντερ. Και 640 το 1969. Στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζετε αυτή την πολιορκία, λέτε, μα κράτησε 21 χρόνια. 21 χρόνια ήταν στο χάσμα και αν είχαμε. Το ξεχνάτε. Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες το ξεχνάμε. Ενώ οι ξένοι θεωρούν ότι αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Η μεγάλη πολιορκία του κόσμου έγινε στο χάσμα. Και να ξέρετε ότι τέλειωσε με πρόδοση. Δηλαδή, δεν τέλειωσε καν το πρακτικά. Ξαναλέω, για το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο και τις εικόνες του. Σε εμάς έχει γίνει μάλιστα και η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Συνέχεια. Να θυμάστε, δεν θα σας λέει έτσι, να σας πω. Κάθε φορά που λέμε μεγάλη γιορτή, είναι ότι πριν ήταν μεγάλο παρελθόν. Κάνε νέο με το παρελθόν. Διότι αλλιώς το λέμε γιορτή. Άρα όσο πιο πολλά λέτε πάνω στη γιορτή, είναι ότι τόσο πιο δύσκολο ήταν πριν. Θέλω να φανταστείτε αυτή την εκκλησία, αλλά να έχουν νικήσει οι εικονοκλάστες. Ήταν μια διακλάμωση. Συνέβη, δεν είναι κάτι που είναι ένα στενάδι. Δυστυχώς δεν ήταν αλλιώς αυτά τα πράγματα. Και θεωρούμε, ας πούμε, ότι εντάξει, φυσιολογικό να είναι αυτές οι εικόνες εδώ. Μα δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Γι' αυτό είναι μεγάλη γιορτή. Άρα, όταν κάποιος έρχεται και σας λέει, εγώ θα βγάλω τις εικόνες από το σχολείο, από δημόσιο χώρο, από διάφορα. Στην αρχή λέτε, τώρα δεν το πιστεύει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν είναι να το πιστεύει, είναι αν θα αντισταθούμε. Το πιο πιθανό είναι όχι. Εκτός στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ευτυχώς είμαστε αντιδραστικοί. Παπάνε στο όχι αυτό, εντάξει, το ξέρετε. Φαντάζομαι στις εξομολογήσεις να αρχίζει από αυτό. Βέβαια είναι κάτι για ποιο λόγο. Να ξέρετε ότι λοιπόν όταν κατάφεραν οι εικονοκλάστες να έχουν και πατριάρχη, και αυτό κάτω. Είναι από την Ελλάδα που ήρθε αντίσταση. Από τις νέες χώρες που έχουν. Που είπαν την αρχημία. Άρα είναι από την εννοώ η Ελλάδα κυριολεκτικά. Όχι. Γεωγραφικά στο πούμε. Εμείς στείλαμε στόλο εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Το ξέρετε αυτό γιατί. Ή έτσι και έτσι. Δεν το ξέρετε. Πολύ καλά. Βλέπω τις φάσεις σας. Στο τέλος θα έχετε σοβαρότητα, θα δεν είναι σοβαρά. Πρέπει να το ξέρετε γιατί είναι σημαντικό. Διότι είναι τεράστια υπέρβαση για έναν πιστό να πει θα οργανωθούμε για να πάμε να διώξουμε τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα να δούμε τις εικόνες. Αυτό να ξέρετε ότι συνδυάζεται πολύ και με τον Ελληνισμό. Δηλαδή η ιδέα είναι ότι υπάρχουν άγραφοι νόμοι που δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει ποιος θέλει. Γι' αυτό λέω σαν έκφραση ότι είμαστε τα παιδιά της Αντιγόνης. Ο νόμος, η νομοθεσία είναι ο κρέωνος. Ο οποίος λέει δεν θα γίνει αυτό. Ενώ η Αντιγόνη λέει ποιος είσαι εσύ που λες ότι δεν θα γίνει αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που κάναμε σε αυτή την περίοδο. Το άλλο που θέλω να σας δείξω, να καταλάβετε πόσο το πνεύμα του Βυζαντίου είναι σημαντικό, θα σας πω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί δεν έχουν συνηθίσει τέτοια θέματα, διότι βέβαια
ταλέντα. Βέβαια για τους ταλέντα να το ξέρουν. Το ερώτημα είναι, οι εικονοκλάστες που ήρθαν. Ότι ήταν εδώ το ξέρουμε. Αλλά από ποια θέματα. Τα θέματα του Βυζαντίου. Εντελώς τυχαία ήρθαν από τα θέματα που εφάπτονται με περιοχές όπου δεν υπάρχει μια παράσταση. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ύπουλο. Εμφανίζεται σε ένα σημείο μια θρησκεία η οποία δεν θέλει καμία αντιχώρηση και εντελώς τυχαία στα θέματα που είναι δίπλα από αυτές τις περιοχές εμφανίζονται οι εικονοκλάστες. Δεν εμφανίζει κανένα από άλλο. Μπερδεύεστε. Να κοιτάξετε ξανά τα ιστορικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο και μόνο η διπλανή παρουσία μπορεί να μας επηρεάζει. Και προσέξτε, γιατί πολύ συχνά μπερδευόμαστε με διαμάχες τύπου δυτικό, ανατολικό, νέο, παλαιό κλπ. Και ξεχνάμε την ουσία. Ξεχνάμε πολύ απλά ότι αν είχαμε περάσει στη φάση με τους εικονοκλάστες, αυτό δεν θα είχε καμία σχέση. Η φύση τους θα είχε αλλάξει. Θα είχαν μια τεχνική δυσκολία. Και όταν λέω τεχνική, θρησκευτική, εκθεσιαστική, όταν εμείς προσκυνάμε τις εικόνες, έχει κάποιο νόημα. Όταν έχετε μια θρησκεία που δεν έχει άγιους, απαγορεύονται οι άγιοι. Οι άγιοι τι είναι για μας, είναι πως κάποιος που γεννιέται άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εξελιχθεί, να γίνει κάποιος, ας το πούμε, εξαιρετικός άνθρωπος και να δίνει το παράδειγμα στους άλλους. Όταν η ίδια θρησκεία σου λέει αυτό δεν γίνεται, δεν μας ενδιαφέρει, ό,τι και να κάνεις θα είσαι εκεί. Δεν επιτρέπει την ανέλυση. Σας υπενθυμίζω και μερικές φορές μπερδευόμαστε. Νομίζαμε ότι βγάλαμε μερικές εικόνες για να βάλουμε την εικόνα του αυτοκράτορα. Έτσι παρουσιάζονται σε μερικά βιβλία. Όχι ακριβώς. Βγάλαμε εικόνες για να μην υπάρχει ούτε μία. Και όταν λέμε βγάζουμε την εικόνα ακόμα και να βάλουμε την εικόνα του αυτοκράτορα, έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι ότι βγάζουμε το θεϊκό και το βάζουμε σε θεσμικό. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή που κάποιοι που είναι σπουδαίοι το βάζουν ανάμεσα στο δεύτερο. Άρα αυτά τα πράγματα έγιναν και στην πραγματικότητα το γεγονός ότι εδώ ζούμε και κάνουμε αυτές ακόμα και τις διαλέξεις με τους νέους τρόπους της ενόησης. Μέσα στην εκκλησία που υπάρχουν εικόνες, την ώρα που σας μιλάω, σας κοιτάζουν οι εικόνες. Το θέμα είναι αν τις κοιτάζετε. Ας μιλήσω για αυτούς που έρχονται συχνά εδώ. Ξέρετε πώς είναι οι Άγιοι. Στην πραγματικότητα, άμα σας έλεγα ότι θα έρθω εδώ και θα καταστρέψω μερικές εικόνες, αλλά έχεις δικαίωμα να σώσεις τρεις. Και μην νομίζω ότι είναι σενάριο, ότι αυτά συμβεί. Να ξέρετε ότι σε μερικά χωριά, τώρα βέβαια αυτό το τέμπο είναι του Δυτικού, ειδικά τις εικόνες που είναι φορητές τέμπο, ήταν από τα χωριά, τις ξύλωναν μόνοι τους. Δηλαδή ξέρω ότι θα την κάψουν την εκκλησία και έφυγαν. Εντάξει. Άρα, να ξέρετε ότι αυτό είναι ήδη μια υπέρβαση για έναν πιστό. Να πάει να ξυλώσει το τέμπλο. Άρα ξέρει, ότι ξέρει, ότι δεν το κάνει για τον λόγο που θα μπορούσαμε να νομίζουμε. Πόσοι από εσάς θα ξύλωναν μια εικόνα για να τη σώσουν. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο
Εμένα μου αρέσει κάθε φορά που μου αρέσει το τίτλο, με ποια έννοια το λέω μου αρέσει. Μ' αρέσει η τόλμη, των βάρβαρων που τρυπάνε τα μάτια μόνο στο ύψος που φτάνουν. Ξέρεις, μέχρι εκεί μπόρεσες, πιο ψηλά δεν μπόρεσες, Άρα βλέπετε σε μια εκκλησία, αυτά που είναι κάτω, είναι όλα τρυπημένα τα μάτια και λίγο πιο πάνω δεν είναι. Και μ' αρέσει γιατί πολύ συχνά οι δικοί μας λένε ότι τρυπάνε τα μάτια γιατί τελικά πιστεύουν και λίγο ότι τους κοιτάζει. Και λέω ρε παιδιά, εντάξει, να πιστεύουν μέχρι εκεί, λίγο πιο πάνω δεν πειράζει που τους κοιτάζει. Σου λέει δεν κοιτάζει κάτω. Κοιτάζει γιατί δεν γίνεται. Προσπαθώ να σας πω. Το πρακτικό κομμάτι δείχνει μέχρι που πάει η πίστη σας. Αυτό που βλέπω στους βάρβαρους όταν καταστρέφουν κάτι, πόσο χαμηλό είναι το πρακτικό κομμάτι και δείχνει ότι ούτε και αυτό δεν το κάνουν σωστά. Αυτό σημαίνει ότι το Βυζάντιο επέζησε και όχι μόνο έζησε μερικές φορές τα δύσκολα πράγματα, διότι σκεφτόταν από πριν, πολύ πιο πριν. Τι σημαίνει να σκέφτομαι από πριν. Όταν είμαστε μικροί, σας λένε τι θες να κάνεις όταν είσαι μεγάλος. Δεν σου λένε όλα τα μπαλούκια που θα πρέπει να ξεπεράσεις να κάνεις αυτό που θα κάνεις, που τελικά δεν θα το κάνεις να κάνεις άλλη δουλειά. Δεν σου λένε είσαι σίγουρος ότι θα ζεις. Εκεί πέρα στην πίτωση ότι υπάρχει διάφορα σύνορα, παρόλο που θα θυμίσει, ξέρω ότι μας μοιράζει. Στην πραγματικότητα, άμα σας έλεγα σε 50 χρόνια τι θα κάνετε. Αισθάνεται ότι μερικοί από εσάς θα πούνε σε 50 χρόνια. Αν είμαι εδώ, μετά από όλο ο Θεός, αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται ορθολογικά. Ενώ ο άλλος, όταν είναι 10 χρονών, του λες σε 50 χρόνια θα κάνει, θα αρχίσει να απαντάει. Εδώ αυτό που έκανε το Βυζάντιο είναι ότι έλεγε σε 200 χρόνια θα έχουμε ένα πρόβλημα εκεί. Σε 50 χρόνια θα πρέπει να το κανονίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό που μας έρχεται μπορεί σε 3 αιώνες να μας εκφυλίσει. Είναι σκέψεις που είναι πολύ δύσκολες τώρα για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δυσκολεύεται να ξέρει πότε είναι οι επόμενες εκλογές. Δηλαδή, φανταστείτε άμα σας έλεγα ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός σε 50 χρόνια. Βλέπετε αν πάει ο Θάσιμος να πει κάτι. Εδώ δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος. Δεν ξέρουμε πόση ώρα θα είναι αυτός. Σε 50 χρόνια δεν ξέρουμε καν αν θα έχουμε πρωθυπουργό σαν έννοια. Γιατί είμαστε ικανοί. Γιατί ξέρετε ότι ο τουρισμός είναι ικανός να έχει την πιο παλιά δημοκρατία του κόσμου χωρίς να την έχει τόπο. Είμαστε η πιο παλιά νέα δημοκρατία. Είναι μετά το 1974. Είναι άλλες χώρες που είναι πιο παλιές από εμάς, είναι τα πιο νέα. Προσπαθώ να σας πω. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να σκεφτούμε τον εαυτό μας μέσα στον χρόνο. Τώρα στο δείξω αν θα σας αρέσει πολύ, αλλά τέλος πάντων αντέχετε. Όταν κάνετε αγιογραφίες, τρογγυλίες και ομιλούς, είναι που κάνουν γραφίες μετά. Πρέπει να είναι φρέσκο. Οι αγιογραφίες πώς θα είναι η εκκλησία μας
αυτό που ούτε αντιτέλεσε το πράγμα. Βέβαια δεν μπορούσα να το πω. Α, έχω και δει από τους μαθητές μου, ευχαριστώ που κάτω λέτε. Αγάπη μου, τώρα αυτό μου θύμισες ότι το παππού και τη γιαγιά μου, όλα αυτή είναι τέτοιες καραμέλες. Απλώς ξέρεις ότι άμα φάω αυτήν εδώ, ότι θα σας πω ότι το πιθανό θα είναι πολύ βιοπορικό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει σε μνό στο τέλος. Κρατήσου να μην πειράζει ψυχολογικά. Ας κοιτάξουμε λίγο τις εικόνες. Θα κάνω μια ερώτηση στους παπάδες. Εκεί που έχει την κουρτίνα, έχουν πόδια. Είναι ένα θέμα, τι ζωγραφίζουμε. Κανονικά, ένας έξυπνος παπάς που δεν ξέρει, κοιτάζει από εκεί, σου λέει, θέλει συνεδρικό, κοιτάζει από την άλλη. Σου λέει, ναι, έτσι, παπάς σημαίνει να χρησιμοποιείς την νοημοσύνη που σου λέει ο Βερολίνος πρώτος, έτσι. Όχι να λέει, είναι μόνο μεγάλος τώρα τα πιάνε. Η ιδέα ποια είναι, έχουμε ζήσει μερικές αναστηλώσεις, που βλέπετε τους άγιους που λέει, έτσι. Κοιτάς κάτι σαν και ο άλλος ήταν ολόκληρος. Αλλά το πάτωμα έχει ανέβει. Πράγματα κατεβάζουν το πάτωμα και βλέπουν τον άλλο ολόκληρο. Είναι πολύ παράξενο σε μια εκκλησία να μην βάζετε έναν άγιο ολόκληρο. Τώρα βλέπετε μια εκκλησία που σας αρχίζει να κοιτάζουν. Αυτά εδώ είναι νέες χαροποιήσεις. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι σημαντικό να έχουν τα κεφάλια στο ίδιο ύψος. Εδώ. Αλλά δεν κοιτάζουμε τα πόδια. Κάνουμε και χειρότερο, είμαστε υπέρ να κόψουμε ακόμα και τον σταυρό. Τον οποίο σταυρό, θα είναι ακόμα κομματάκι να έχουμε τον σταυρό. Γιατί θυμάστε ότι άμα τα βάλουμε όλα αυτά τα κομματάκια του σταυρού, θα μπορούμε να κάνουμε αρκετούς σταυρούς. Είναι, εμένα μου θυμίζει τεχνικά το ελληνικό κτηματολόγιο. Η Ελλάδα θα ήταν 7 φορές το μέγεθός της. Και προσπαθώ να σας πω, μερικά πράγματα έχουν σχέση με τα δεδομένα που έχουμε. Άρα οι στελίτες που βλέπετε πίσω και το γεγονός ότι έχουμε βάλει την τετράδα, το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις συμμετρίες και τις αψίδες, το γεγονός ότι έχουμε το παλιοκράτο, τεράστιο θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι όσες φορές κοιτάζετε το παλιοκράτο όταν παίρνετε στήριξη, θα δείτε σπάνια. Άρα δεν έχει σημασία, δεν του πειράζει. Σημασία να σας βλέπει αυτός. Κοιτάζουμε άλλες εικόνες, στις οποίες δίνουμε σημασία, συνήθως επειδή είναι μπροστά. Προσπαθώ να σας πω τώρα ότι άμα κοιτάζετε την εκκλησία με το βυζαντινό πνεύμα, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι κατάλαβε. Να είναι ζωγραφισμένη πατούμε το κουμπί όπου είναι. Η ιδέα ποια είναι. Για τους περισσότερους από εμάς, αυτό που βλέπετε είναι εκεί προτιμάτε αυτό. Ενώ αυτό είναι ένα. Το ξαναλέω με ένα βιβλίο, είναι πιο απλό. Μου λέτε, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και μου σου λέω ποια σελίδα. Τι ποια σελίδα. Λέω ποια σελίδα σ' άρεσε. Ποια είναι η αγαπημένη σου σελίδα του πρώτου βιβλίου. Άμα σας έκανα αυτή την ερώτηση, θα σας χάρισε, δεν είναι. Είναι ακριβώς αυτό που κάνετε με τις εικόνες σε μια εκκλησία. Διότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι ηλίθιο, και αυτό είναι όταν είμαστε έξυπνοι και δεν έχουμε γνώση, νομίζουμε ότι είναι σαν να είναι φορητές. Άμα έχετε πολλές φορητές στο σπίτι σας, βλέπετε αυτή την αγαπημένη. Το σπίτι σας δεν έχει μια δομή για να υποστηρίξει. Αυτό εδώ είναι μια ιστορία που είναι ένα. Δεν έχει σημασία τι έχει πει εδώ ή εδώ, αλλά πώς έχουν πει μαζί. Αυτό που το σκεφτείτε είναι όπως τα θέματα σου Βυζάντου. Θυμάστε τους Ακρίτες. Το Βυζάντιο έτσι κάποια φάση επηρεάζεται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και λέει, αυτοί που είναι στην Άκρη, θα τους δώσω μερικά δικαιώματα.
είσαι ακρίτης και όχι ακρίτας. Είναι από αυτά. Όταν το διαβάζετε αυτό το κείμενο, όταν μπορείτε να το διαβάσετε, ξεχνάτε ότι είναι μια περίοδο που αφορά μια αντιπαράθεση με αραβικό στοιχείο. Δεν είναι γραμμένο. Στην πραγματικότητα, ξεχνάτε ότι το Βυζάντιο που έχει ένα κέντρο βασίζεται στις άκρες. Και για να κρατήσει τις άκρες, την υπόλοιπη τη ζωή επαφή με τους εχθρούς, πρέπει να έχει κάποιους έμπιστους. Είναι το ίδιο με τους παπάδες. Αν έχετε διάφορες εκκλησίες στον κόσμο, γιατί μερικές που είναι απομονωμένες, συμφέρει να βάλετε καλό παπά σε απομονωμένη, γιατί έχει αλλιώ. Δεν θα είναι πια απομονωμένη, θα είναι εγκατελειμμένη. Γιατί με τις πιέσεις που θα δεχτεί, μπορεί να το πούμε. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να σκεφτούμε το εξής. Η Αγία Σοφία είναι μνημείο του κόσμου κληρονομίας. Το ξέρετε, το θυμάστε. Πότε θα θυμάστε. Προσέξτε, το δάσκαλο κάνει δύο ερωτήσεις. Η μία είναι εύκολη και μπορεί να ετοιμάσει δεύτερη. Αχ, Παναγία. Η ιδέα ποια είναι. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι η Αγία Σοφία είναι μαγαρινή. Ήταν μνημείο παγκόσμιου καλονομιάς πριν το πρώτο μνημείο της Ελλάδας. Σας λέω αυτό. Πριν τον Απόλλωνα έχουμε 18 μνημεία παγκόσμιου καλονομιάς στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια του έξω στον ελληνικό χώρο ξεκίνησε δυναμικά με την Μελίνα Μερικού, αλλά όσοι τα έζησαν, την εποχή. Εκεί πέρα έμενε, ας πούμε, ο Παρθενώνας, ο Αιωνόρος, ή κανένας. Τι θέλω να σας πω, δεν σας ξαφνιάζει ότι είναι από τα πρώτα μνημεία που μπήκαν. Και μπήκαν μέσω άλλου κράτους. Και μπήκαν με μια προϋπόθεση να είναι μουσείο. Να είναι ουδέτερο. Είναι μια εκείνη από εσάς που είναι ήδη ευχαριστημένη που είναι ουδέτερο. Δεν σου λέει, άμα δεν είναι ουδέτερο, μπορεί να έχει και τζαμί. Να θέλετε μια μετριοπαθή στάση. Στην πραγματικότητα, έχουμε αρκετές κινήσεις που θέλω να το κάνω τζαμί. Κάπου κάπου ξεφεύγει λίγο και το ακούμε. Το ερώτημα είναι, αν είναι μνημείο πρόσφατα νομιάς, το οποίο καθορίζει και από μερικά κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια ήταν το ιερό. Ξέρετε τώρα πόσο παράξενο είναι. Ενώ είναι ένα από τα κριτήρια, είναι ένα από αυτά που ζήσαμε. Άρα έχουμε ανθρώπους, εμάς, που θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να μην μπορούμε να προσευχηθούμε στα Ιησού. Είναι τόσο φυσιολογικό που έχετε παρατηρήσει ότι μερικοί από εσάς λένε Αγία Σοφιά. Είναι τεχνικό λάθος αυτό. Το προφέρετε σαν τους τρούπους. Ούτε καν το ξέρετε. Κάνουμε διάφορα πράγματα έτσι. Ας πούμε το σκοπιανό το λέμε μακεδονικό. Ενώ το κυπριακό το λέμε κυπριακό λόγω της Κύπρου. Άμα το λες μακεδονικό, είναι λόγω της Μακεδονίας. Όχι. Είναι το σκοπιανό. Δηλαδή δεν φοβάσαι σε αυτές τις έννοιες. Το άλλο που ξεχνάμε είναι ότι δεν είναι η Αγία Σοφία. Τελείω. Δηλαδή εγώ έχω δει παιδιά να λένε, α, εμένα με λένε Σοφία. Και τη στιγμή πρέπει να εξηγήσεις ότι είναι του Θεού. Πόσοι από εσάς λένε στα παιδιά τους ότι στην πραγματικότητα είναι η Αγία Σοφία του Θεού και έχουμε αφήσει μόνο το Αγία Σοφία και μετά το Αγία Σοφία. Δηλαδή αυτό θυμίζει τις τεχνικές, οι μικροί άνθρωποι, οι μεγάλοι άνθρωποι, τα σβήνεται το άνθρωπο. Δηλαδή οι μικροί και οι μεγάλοι. Δεν έχω πια το ανθρώπινο στοιχείο, είναι απλώς μικροί και οι μεγάλοι.
Για τις ονομασίες πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Αυτό που μας έμαθε το Βυζάντιο είναι να ονοματίζει σωστά μία έννοια. Γιατί άμα δεν ξέρεις να την ονοματίσεις σωστά, δεν ξέρεις να την προστατεύσεις σωστά. Άμα μία περιοχή δεν την ονοματίζεις κατεχόμενα, γιατί να μην την απελευθερώσεις. Δεν μπορείς να απελευθερώσεις μια άλλη χώρα. Δεν έχει νόημα. Μετά μπορούν να σου πούνε αμέσως ότι μπορεί να είναι και η εισβολή. Έχουμε ακούσει πράγματα του τύπου επέκταση της Ελλάδος. Ψάξτε, επέκταση της Ελλάδος από την Πελοπόννησο. Δηλαδή, είναι μόνο η Πελοπόννησο. Και η Τουρκία λέει ότι είμαστε επεκτατική χώρα. Τώρα λες, αν το λένε στους εαυτούς τους, εντάξει, και σε εμάς. Άρα έχουμε μερικούς ανθρώπους που το λένε και για εμάς, εμείς μόνοι μας. Ότι η Ελλάδα είναι επεκτατική. Δηλαδή, αν η Θράκη απελευθερωθεί, θα το λέμε επεκτατική. Ή θα το λέμε απελευθέρωση. Ή να το πω αλλιώς. Στην Κύπρο, όταν θα απελευθερωθούν τα κατεχόμενα, θα το πείτε επέκταση της Κύπρου. Θα πείτε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επεκτατική. Ή θα πείτε ότι τα κατεχόμενα απελευθερώθηκαν. Προσπαθώ να σας πω ότι για να βάλετε τη λέξη απελευθέρωση, πρέπει να υπάρχει κάτι κατεχόμενο. Όταν θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό στην Αγία Σοφιά να μην μπορούμε να ανάψουμε ένα κερί, έχουμε ένα θέμα. Άρα να θυμάστε ότι τα πρώτα κατεχόμενα είναι τα κατεχόμενα του νερού. Υπάρχει σε ένα κείμενο γαλλικό. Είναι ένας ηλίθιος, τρελό, που πάει σε ένα χωριό που είναι όλοι σοφοί. Και δεν ξέρει ότι ένα πράγμα δεν γίνεται. Έτσι το κάνει. Το πιο πιθανό είναι ότι αν δεν ανάβουμε κερί στην Αγία Σοφία, είναι απλώς επειδή δεν το σκεφτήκαμε ότι γίνεται. Αλλιώς θα πρέπει να μου πείτε ότι εσείς όταν πήγατε ήταν κάποιος δίπλα σας, ήταν από πήγατε. Σας είπε ότι δεν είχε πήγε. Έτσι είναι. Ούτε φωτιά πάνω σου. Ούτε φως για εσάς. Δεν νομίζω. Οι Κινέζοι με το Σουνσούν είναι κάτι που χρησιμοποίησε πάρα πολύ το Βυζάντιο. Και είναι το εξής. Για να νικήσεις μία μάχη, αρκεί ο εχθρός να σκέφτεται όπως θέλεις. Την εχθρός κάνει τη μάχη. Αλλά εσύ έχεις επηρεαστεί πως βλέπει μόνος σου. Στη σύγχρονη στρατηγική λέγεται δόγμα. Το δόγμα είναι αυτό που ανακοινώνουμε και λέμε άμα μου κάνεις αυτό θα σου κάνω αυτό. Λέμε τελευταία δόγμα. Εδώ το θέμα ποιο είναι με το Βυζάντιο είναι ότι το Βυζάντιο επειδή άλλαξε πολύ τη γεωγραφία του πρέπει να μπορεί να πει πηγαίνω, ξαναπηγαίνω. Ας πούμε, θυμάστε τι σας είπα για την Ισπανία, θυμάστε τι. Okay. Αλλά βέβαια θυμάστε ότι σε κάποια φάση η Ισπανία έχει Βυζάντιο. Ή έτσι και έτσι. Θα το ψάξετε στο διαδίκτυο, ο Άγιος Πούλου είναι καινούργιος πρόεδρος. Θα σας βοηθήσει. Στην πραγματικότητα πήγαμε εκεί. Όταν ήταν κατεχόμενο. Τώρα το ερώτημα είναι, όταν πήγαμε εμείς, κάναμε άλλα κατεχόμενα ή απελευθερώσαμε τα κατεχόμενα τοπικά και μετά ξαναχάθηκαν. Είναι ένα θέμα. Λέω επίσης το εξής, το Βυζάντιο από την αρχή το βλέπετε με το δικέφαλο που έχει ένα δικέφαλο. Κάτι που θα έπρεπε κανονικά να σας ξαφνιάζει.
σημαντικό δείγμα για την ειδική φορά σου είναι ότι κρατάει στο δεξί του σπαθί. Πάρα στο δεξί και την γη. Να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εκκλησιαστικό σύμβολο. Ό,τι και να σας λέω. Είναι καθαρά βυζαντινό και στα αυτοκρατορία σου. Διότι άμα θέλετε κάτι το εκκλησιαστικό, πρέπει στο δεξί το έχουμε. Λοιπόν, να το σκέφτεστε ορθολογικά, γιατί να υπάρχει ένας συμβολισμός βυζαντινός, πολεμικός, μέσα στην Εκκλησία, ενώ λέτε ότι το Βυζάντιο έχει τελειώσει. Δεν μερικές φορές κάνουμε αλλαγές, ας πούμε, νομοθεσίες, λέμε τώρα ο νόμος που έχουμε αλλάξει. Εμείς αυτό δεν το έχουμε αλλάξει. Νομίζω από το 1453 μέχρι το 2018 είχαμε χρόνο να το σκεφτούμε. Θα δείτε ότι άμα κάποιο εμφανιστεί και σα πει θα βγάλουμε το δικέφαλο σε αιτούς από τις εκκλησίες, μπορεί να αντισταθείτε πιο γρήγορα από το να βγάλουμε τις εικόνες από τα σχολεία. Και αν το σκεφτείτε ορθολογικά, δεν θα είναι λόγω πίστης. Θα είναι λόγω πίστης πιο βαθιάς που δεν έχετε εντοπίσει ότι την έχετε. Διότι έχετε συνδυάσει το Βυζάντιο με το πνεύμα του. Μαζί. Δεν θεωρείτε ότι είναι το ένα έτσι και το άλλο αλλιώ. Δηλαδή σε μια εκκλησία δεν θεωρείτε ότι είναι η εκκλησία συν τον δικέφαλο. Θεωρείτε ότι η εκκλησία είναι με τον δικέφαλο. Γιατί δικέφαλο, γιατί κοιτάζουμε από τι δύο πλευρέ. Ενώ θυμάστε ότι ο Ποντιακός Αετός έχει μόνο κέφαλο. Κοιτάζει την Κωνσταντινούπολη, αυτούς που μπερδεύονται. Άρα πρέπει να φανταστείτε γεωγραφικά που είναι ο πόντος και πώς κοιτάζει την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη πήγε και κάθισε πάνω σε ένα σημείο το οποίο είναι καθαρά υψηλή στρατηγική. Έχει πολύ ενδιαφέρον στην πίστη μας όταν κάτι είναι πολύ υψηλή στρατηγική. Λέμε ότι έγινε φώτιση. Εμένα μ' αρέσει. Για σαν την ώρα έκφραση να το σκεφτείτε. Γιατί σημαίνει ότι δεν έγινε απλώς μια απλή σκέψη. Θέλει κάτι πιο. Σας κάνω την εξής ερώτηση. Άμα τώρα έπρεπε να φτιάξουμε λίγο στον τόπο του κόσμου ως ανάδεικος, είχατε βάλει τι που είναι. Ναι, δεν την είχατε βάλει εκεί που είναι, δεν το σκεφτόσαστε. Το άλλο που έχει σημασία είναι να δείτε λίγο το χαμηλό επίπεδο που έχουμε όταν δεν σκεφτόμαστε το μέλλον. Ας πούμε ότι η Αγία Σοφία γίνεται ξανά εκκλησία κανονική. Πρώτη ερώτηση είναι αν θα πηγαίνετε. Δεν απαντάτε, είναι σχεδόν ρητορικό, αλλά ψεύτικα ρητορικό, εφόσον καταλαβαίνετε ότι το λέω ρητορικά. Ας πούμε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι απελευθερωμένη. Δεν λέω καν απελευθερωμένη, είναι όμως ελεύθερη. Δεν συνάδει. Θα μετακινούσε την πρωτεύουσα και θα την αφιέρωσε στην Αθήνα. Γιατί από εκεί που θα την άφηνα στην Αθήνα, να χαίρονται που ο Κοκοτρόλης πέθανε. Και τέλος ήταν λίγο πιο κοντή. Από εδώ και πάνω. Διότι όταν κάποιος λέει αυτό είναι το σύμβολο αναφοράς, είναι αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Να ξέρετε, η Κωνσταντινούπολη είναι η μόνη πόλη στον κόσμο που ονομάζουμε πόλη. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι είναι η πόλη. Και άμα βάλετε πόλη με κεφαλαίο, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν έχουμε σπουδή η πόλη με κάθε πόλη στη Θεσσαλονίκη. Στην πραγματικότητα είναι σύμβολο αναφοράς. Είναι το ανάλογο, αν θέλετε, τα Ιεροσόλυμα. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το πνεύμα που έχουμε. Ο Σταυρός. Ο Σταυρός πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Έχουμε φτιάξει, δεν ήταν παλιά έτσι, αλλά πότε από εκεί που ήταν. Έχουμε φτιάξει ολόκληρα
ένα σύμβολο. Είναι ένα θέμα. Το έχετε σκεφτεί γιατί. Θα δούμε τι είναι πρακτικό. Βέβαια στην αρχή ο σταυρός ήταν τάφ. Μετά έγινε σταυρός που ξέρουμε. Επειδή μερικοί μπερδεύτηκαν με αυτό που ήταν πάνω από το κεφάλι του Χριστού και νόμιζαν ότι ήταν εντελώς σταυρός. Και είχε ενδιαφέρον γιατί τώρα λέμε διασταύρωση. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι ο σταυρός είναι μέσα στη διασταύρωση. Τόσο βαθιά που είναι. Ο σταυρός αυτός που βλέπετε μας υπενθυμίζει την ουσία. Άμα το σκέφτεται πώς φτιάξατε το σπίτι σας και παραγγελία κάνετε στους αρχιτέκτες, δεν νομίζω να αρχίσετε και να λέτε λοιπόν, σκέφτηκα αυτό το λόγο, άμα μπορείς να φτιάξετε μια πολυκατοικία γύρω από αυτή την ιδέα. Έτσι θα σας πω, αρχιτέκτρας, έχετε θέμα. Θα του πείτε αυτούς εγώ έχω το πνεύμα του Βυζαντίου. Θα πρέπει να είναι συντονισμένος. Τι εννοώ με αυτό. Ας πούμε ότι καταστρέφουμε τα πάντα εδώ και δεν βλέπουμε πια καμία εικόνα. Η ίδια η Εκκλησία λέει ότι είναι σταυρός. Το χαμηλό επίπεδο της βαρβαρότητας το βρίσκω πολύ αστείο έως γελίο κάποιος να χαλάει μια εκκλησία, να την πολιτίζει ή να την κάνει σταύρο, να την κάνει ακόμα και τζαμί και να λέει αυτό είναι τζαμί. Και του λες, πόσο χαμηλή θρησκεία μπορείς να έχεις για να μπερδεύεις σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, όλη η δομή, να το πει ο Θεός, δηλαδή, σε ποιο σημείο να κάνετε λάθος. Είναι δικός του ρόλος, μια απόλυτη συμμετρία τετράδα, έχετε όλο αυτό το σύστημα και θέλω τώρα να το φανταστείτε όλο. Λευκό και κάτω. Είναι μερικοί που θα πιστέψουν ότι είναι τζαμί. Και ρωτάω, πόσο χαμηλό επίπεδο πρέπει να έχεις για γνώσεις για να μην καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, πάνω κάτω, άμα πάρετε τη διπλό και διαβάψετε το εξώφυλλο με πράσινα, είναι κοράκι. Γιατί είναι τόσο χαμηλό αυτό το επίπεδο. Παρότι όλα σου λέει τώρα, όταν το ανοίξεις, γιατί λέει αυτό το πράγμα. Μην ανησυχείτε. Το βλέπουμε και στην Τουρκία, εντάξει. Πάτε σε αρχαιολογικό χώρο, σας εξηγούν ότι είναι από την παλιά Τουρκία και γραμμένο όλα στα ελληνικά. Ποιο κορίδευε. Ωραία. Να ξέρετε, ξέρετε ποιον κορίδευε. Αυτόν που το αφήνει να το κάνει. Αυτόν που κορίδευε. Δηλαδή, εμείς αποφασίσουμε τι έχουμε χάσει. Το γεγονός ότι οι μικροί άνθρωποι είπαν αυτό το κείμενο και μάλιστα το έμαθαν και σύντομα, αλλά το χάρη και ο δάσκαλος, νομίζετε. Βέβαια, φαίνεται και μερικές παραλλαγές καινοτομίες, αλλά δεν σου πω. Αυτοί δεν είχαν το κείμενο, νομίζετε. Αυτό που έχει σημασία είναι το διαβάσετε στους γονείς σας. Ναι, όχι όλοι, από ό,τι φαίνεται. Το είπατε. Και οι γονείς σας είπαν αμέσως είναι εντάξει το κείμενο, έτσι γίνεται. Δεν έπεσε το ξέρει. Και μετά τον είπατε θα το πούμε και στην εκκλησία που τα άνθρωπους ξάχασαν. Πολύ ανοιχτό με οι γονείς. Φαντάζομαι ότι είναι από αυτούς που πηγαίνουν στις εκδρομές σας και υπάρχει και ανάγκη καρδιά στην Αγία Σοφία. Έτσι αλλιώς πώς θα το δεχόταν τέτοιο κείμενο. Και προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που έκαναν μικροί, δεν θα το έκαναν μεγάλοι και ακόμα λιγότερο αλλού. Εμείς πάμε στα κατεχόμενα. Εδώ κάνατε κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ακόμα και τον παπά τον πέδεψε. Δηλαδή, κανονικά μας έκαναν παράσταση.
στην παράσταση είχε το πατρί μόνο. Εδώ ξαφνικά ξαναβγήκαμε από την παράσταση. Και λέμε, θα συγκροθούμε εδώ. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι είμαστε μέσω θέατρο. Υποτίθεται. Αλλά επειδή το θέατρο είναι η Εκκλησία, γίνεται πολύ πολύ. Θέλω να το σκεφτείτε το εξή. Ας πούμε ότι αυτό που έκαναν τα παιδιά, και λέω παιδιά, ξεκινήσει τη ώρα, είμαστε σε ένα θέατρο. Και μέσα στο θέατρο ξαφνικά είναι το πατρί μόνο. Θα σηκωθεί το όλο, δεν είναι. Δεν νομίζω. Ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει. Διότι η ουσία είναι ο λόγος, όχι ο χώρος. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπετε, γιατί το ζήσαμε και πρόσφατα, να κάνουμε αναφορές μυστικές στο κρυφό σχολείο. Ξέρετε, βγάζετε ένα λόγο και ξαφνικά ακούτε την αρχή από την εθνικό ύμνο. Γιατί μπορεί να συνεχίσετε, να σταματήσετε και οι άντρες είναι εντάξει. Ενώ καταλαβαίνετε ότι απλώς είναι συνθήματα, δεν είναι. Αλλά μετά το σύνθημα, επειδή συνεχίζεται, έχει γίνει το κανονικό εθνικό ύμνο. Δηλαδή, πώς να πεις, δεν νομίζω να είναι αυτό. Εδώ λοιπόν, όταν είπατε το πατέρι μου, εσύ είχατε προβλέψει ότι θα σηκωθώ. Θα σας πω την αλήθεια που δεν σκεφτήκατε, διότι ούτε εσείς δεν σκεφτήκατε να σηκωθείτε. Όχι, το ξέρω. Διότι τους είχα πει ότι άμα σηκωθείς την ώρα που το λες, θα είναι σαν να τους κοροϊδεύεις ότι είσαι τον πατέρα μου. Ενώ άμα κάθεσαι, παραμένεις η παράσταση. Μετά ας αποφασίσουν οι άλλοι τι θα κάνουν. Γιατί αλλιώς, άμα είχα σηκωθεί, θα ήταν μια επιβολή σε εσάς. Θα νιώσατε ότι, δηλαδή, μας υποχρεώνουν κιόλας. Ενώ, ξέρετε, είναι ρηχικούρε, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Δεν το πω. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το εξής. Αν ήμασταν στη μεγάλη της, γιατί είναι και αυτό το όνομα, θα πηγαίνετε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο να κάνετε αυτό που λέτε ή θα πηγαίνετε αλλού. Θα ζω να μιλήσετε τώρα μερικές ιδέες. Όταν πάτε και έχετε ξεναγώ, ο ξεναγός σας δίνει ένα ακουστικό. Όπου τον ακούτε μόνο εσείς, ξέρετε αυτό. Αυτός μιλάει και ακούτε μόνο εσείς. Πάρτε το μικρόφωνο του ξεναγώ. Θα το ακούνε μόνο αυτοί που έχουν το ακουστικό. Προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι το πνεύμα του Βυζαντίου δεν είναι κάτι το οποίο είναι νεκρό. Είναι όπως ας πούμε όταν λέμε τα αρχαία ελληνικά. Είναι μερικοί από εσάς που λένε απλώς αρχαία ελληνικά. Να ξέρετε ότι τα αρχαία ελληνικά στο εξωτερικό ανήκουν στις νεκρές γλώσσες. Τα λατινικά, αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, δηλαδή δεν μιλάει πια κανένας. Εμείς δυσκολευόμαστε να πούμε ότι είναι νεκρή γλώσσα. Βέβαια. Πρέπει γιατί να πάμε σε αυτό το μάθημα. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτούμε. Δηλαδή θα μπορούσα να πω μετά. Αλλά το όριο ποιο είναι. Οι άλλοι που τη λένε νεκρή γλώσσα συνεχίζουν να κάνουν τα μαθήματα. Και εμείς που δεν μας αρέσει να το λέμε νεκρή γλώσσα, γιατί είμαστε συνέχεια, λέμε γιατί δεν κάνουμε τέτοια μαθήματα. Σας υπενθυμίζω ότι στο σχέδιο αν προβλεπόταν τα τουρκικά να είναι υποχρεωτικά στη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση. Θα μου πείτε 76% του πληθυσμού ψήφισε όχι. Που σημαίνει ότι 24% ψήφισε ναι. Να το σκεφτείτε. Εδώ το πνεύμα του Βυζαντίου είναι μπορώ να αντισταθώ. Δεν να σκεφτείτε ειδικά με αυτούς εδώ τους άλλους. Γιατί είναι στρατιωτική. Να σκεφτείτε γιατί είναι εδώ. Όχι συγκεκριμένη, εντάξει. Ήδη εδώ, ξέρετε, γιατί είναι θέμα γνώσεων, αλλά
Ξέρετε, τις μερικές εκκλησίες είναι σε σειρά. Εδώ έχω μια συμμετρία. Άμα είχατε βάλει φύλακες, η εκκλησία που θα τους βάζατε. Εδώ. Τι προσπαθώ να πω. Μπερδευόμαστε σε μερικά σίγουρα. Άμα κοιτάξετε προσεκτικά το δόρυ και τις ασυμπίδες, θα δείτε ότι πάντοτε δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασυμπίδα, στην άμυνα. Άμα κοιτάξετε το δόρυ, έτσι όπως ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι που φαίνεται οι καημένοι δεν έχουν κάνει ποτέ πολιτικές τέχνες. Αυτό το δόρυ, άμα το κρατούσατε όπως το κρατάει ο στρατιώτης, θα έκανε έτσι μόνο. Αυτή την ασπίδα θα σας έκανε κάτι. Τι προσπαθώ να σας πω. Είναι απλώς το πνεύμα του δόρατος. Είναι ακριβώς αυτό. Τα σπαθιά, για όσους δεν τα έχουν προσέξει, θα ήθελα να προσέξετε πώς κρατούν το σπαθί οι άλλοι. Και θα δείτε ότι είναι κάτι πολύ παράξενο σε αφορά τα δάχτυλα, που εσείς δεν θα το κάνατε ποτέ. Θα δείτε ότι στην πραγματικότητα είναι μια συμβολική πράξη. Και είναι ακριβώς αυτό που κάνει. Και ο παπάς με αυτές τις κινήσεις. Αν θυμάστε, θα τις κάνει σοβαρό δάχτυλο. Εδώ θα δείτε όταν θα τελειώσουν τη διάρκεια, μια ανησυχία φυσικά και θα τελειώσουν. Υπάρχουν και τα καλά νέα. Η Ευαγγέλιο. Πρέπει να καταλάβετε ότι μερικά πράγματα τα ζωγραφίζουμε για να είναι όπως μοιάζουν και άλλα τα ζωγραφίζουμε με το πνεύμα. Άμα σας έλεγε κάποιος ότι υπάρχει πίστη που έχει Άγιους οι οποίοι είναι στρατιώτες. Οι οποίοι δεν είναι. Οι οποίοι είναι στρατιώτες. Ήταν στρατιώτες και δεν είναι. Την πρώτη φορά που το ακούτε, άμα δεν έχετε γνώσεις, σας ξαφνιάζει πώς μπορεί ένας στρατιώτης, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να σκοτώνει ανθρώπους, να μπορεί να είναι Άγιος. Άμα θέλει να σας ξαφνιάσω, θα το κάνω λίγο πιο μυευτικά. Πόσους ανθρώπους έχει σκοτώσει ένας Άγιος? Συνέβη στο έπιπλο. Ανέβηκαμε
φύλου στο αίμα, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και είναι η ίδια γωνία. Και μέσα είναι ο χαλικά, χαλικιά τα άσπατα που υφέστηκε. Ανεβαίνεις στην αρχή, έχεις την ίδια σου τέπρος, περπατάς, περπατάς, περπατάς και μετά σε κάποια φάση κουράζεις, γυρίζεις, σε πιάνει η ψυχοφοβία. Ποιες γράει εδώ εσείς. Αυτό συνέβη με τον όταν κοιτάζετε το Βυζάντιο συνεχόμενο, δεν καταλαβαίνετε γιατί οι άλλοι έχουν υψοφοβία για το ύψος που ανέβηκε. Είναι ακριβώς όπως χτίζουμε ένα κοράκο ψήσι. Εντάξει, θα σας πω οι εργάτες, σήμερα κάνουμε αυτό τον όροφο, αύριο θα κάνουμε τον επόμενο, μετά από τον επόμενο. Ναι, αλλά μετά είναι 200 μέτρα. Όταν το βλέπεις και έρχεσαι μετά από 2 χρόνια και βλέπεις κατευθείαν πια κοντά, λες και να πεις το κάνατε. Ναι. Τεράστιο θέμα. Το Βυζάντιο μας μαθαίνει κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό. Οι μικρές κινήσεις στρατηγικά δομημένες αλλάζουν τα πάντα. Αρχίζει να έχεις βάθος χρόνου. Μικρά πάντα. Πολύ μικρές μέρες. Εμένας μας εντυπωσιάζει πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτό δεν είναι μεγάλη σημασία στο Μέγα Λέξανδρο. Όχι μόνο αυτή την περίοδο. Γιατί στην πραγματικότητα είναι μεγάλες αλλαγές σε 10 χρόνια. Okay. Και μετά. Και μετά οι διάδοχοι που δεν είναι διάδοχοι. Ενώ με το Βυζάντιο δυσκολευόμαστε να δούμε τις αλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι κρατάμε. Όταν έκανα την ίδια ερώτηση στα μετέωρα, τους έλεγα εσείς, τις μοναχές, στα χίλια χρόνια που είστε εδώ, όχι αυτές βέβαια, πόσες ημερομηνίες είναι σημαντικές. Και τους έρχεσαι η ερώτηση, γιατί εννοούσαμε αυτό, ας πούμε, μπορούν να πούμε εμείς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο, κάτι τέτοιο, εντάξει, και φτιάχνει κάτι κοινικό. Δεν άλλαξε τίποτα. Σε μερικά σημεία, άμα πάτε πριν 2 αιώνες ή σε έναν αιώνα ή πριν 5, θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα επίπεδο που το πάχος του χρόνου είναι τόσο μεγάλο που εσείς να μετακινηθείτε μέσα με αιώνες, βλέπετε το ίδιο. Άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα λέει το χάρη του ο μαθητής μου, ξέρετε ότι μια συνέντευξη, μια μικρή συνέντευξη στο συνέδριο. Εντάξει. Μια παρέα. 100%. Αλλά επειδή εμείς δεν ήμασταν σίγουροι πώς ήταν μέσα, βάλαμε ένα τρόπο. Για να βλέπουμε πώς ήταν η παρέα. Γιατί λέμε, δεν βάζουμε και ένα δικό μας. Να μπορούμε. Άρα, ας το δείτε, άμα πείτε, πείτε στο διαδίκτυο και θα δείτε τι έκανε ο Παναγιώτης. Η εικόνα είναι στα 450 μέτρα. Κοιτάξτε λοιπόν, κρατές την άρμα τους. Ευτυχώς που έχει μια μεγάλη σημαία, η οποία κουνιέται αργά, διότι στα 450 μέτρα δεν βλέπετε τον κόσμο να κινείται και νομίζετε ότι βλέπετε φωτογραφία. Τι είναι το Βυζάντιο, αυτό που δεν κινείται. Ο λαός. Εδώ είναι. Θέλω να πω ότι σε αυτό το μέγεθος φαίνεται μόνο η κίνηση της σημαίας. Γιατί είναι τόσο μικρό τα άτομα. Εννοούμε τρεις κομμούς. Που λες, γιατί στη δημόκρατη είναι τόσο πολλά στο ίδιο σημείο, αφού ήσαν τόσο λίγοι. Και ρωτάω τώρα, αυτό είναι το πνεύμα και πάλι το Βυζάντιο με ποια είναι. Το Βυζάντιο ήταν ικανό να ξαναπάει σε μια περιοχή που είχε χάσει Κρήτη. Που είχε χάσει και ξαναπηγαίνει με ανθρώπους που δεν το είχαν ζήσει όταν το χάσανε.
τους λέει, πρέπει να ξαναπάμε. Αυτό το λέτε επέκταση, το λέτε ανακατάληψη, το λέτε απελευθέρωση, το λέτε επέκταση, ας πούμε επιθετική. Θα δείτε ότι το λεξιλόγιο σας θα πρέπει να το διαμορφώσετε ανάλογα με το ότι πιστεύετε. Αυτό που ήθελα λοιπόν να σας πω είναι το εξής. Επειδή εμείς ζούμε συνεχώς μέσα στο πνεύμα του Βυζαντίου, από τη στιγμή που πάτε τα παιδιά με τους παπάδες, από τη στιγμή που τα πηγαίνετε στο ιερό και τα κουβαλίζουν, από τη στιγμή που τους μαθαίνετε να προσκυνούν εικόνες, από τη στιγμή που τους τα σηκώνετε να βρουν το κερί τους, έχετε συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτές οι κινήσεις είναι το πνεύμα του Βυζαντίου, το οποίο υποτίθεται έχει τελειώσει. Άρα δεν έχει τελειώσει, απλώς εμείς, επειδή ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτό, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Κάποιος που είναι απ' έξω και σας βλέπει για πρώτη φορά, λέει, γιατί ανάβετε κερί? Και σου φαίνεται η ερώτηση τόσο παράξενη. Ο αγιογράφος σε βάθος χρόνου
αν είμαστε ικανοί να δούμε αυτά που έχουν εξελιχθεί. Και θα δείτε, θα δυσκολευτείτε, γιατί θα πρέπει ταυτόχρονα να έχετε εικόνες για μια χιλιετία. Κάτι βλέπετε μαζί. Και τότε θα βλέπετε ότι όντως έχουν εξελιχθεί. Για να το κάνουμε λίγο πιο πρόσφατο με τεχνολογία, για το χάρη του Γεράσιμου, 4K τουλάχιστον και να βάλετε οι εικόνες που θα γυρίσουν γρήγορα από τον ίδιο Άγιο. Και να βλέπετε τους αιώνες. Τότε μπορεί και να μπαίνετε πιο κοντά στο πνεύμα. Ή θα ήταν καλό να δείτε τη βάπτιση του Χριστού, η οποία στην αρχή μπορούμε να δούμε ένα γυμνό σώμα. Και σιγά σιγά το γυμνό σώμα τι είναι. Λες εις κάθος. Αλλά το βλέπετε πολύ γρήγορα, θα ρέκατε και τα διαλέγει. Ενώ επειδή εμείς είμαστε στα δευτερόλεπτα σε σχέση με αυτόν τον χρόνο. Τελειώνω με το εξής παράδειγμα. Όταν θα ξαναδείτε μία λιμπερούλα, να σκεφτείτε ότι εμάς μας βλέπει πολύ αργός, γιατί το μάτι της βλέπει 7 φορές πιο γρήγορα από εμάς. Όχι, το ξαναλέω για αυτούς που δεν το πιστεύουν την πρώτη. Εμείς βλέπουμε 24 εικόνες στο δευτερόλεπτο. Άμα βάλουμε 25, αρχίζουν να έχουμε προβλήματα. Το κάνετε επί 7 και είναι λιμπερούλα. Βλέπει πολύ περισσότερες εικόνες στο ίδιο χρονικό διάστημα. Άρα εμάς μας βλέπει να περπατάμε πάρα πολύ άλλο. Θέλω τώρα να το σκεφτείτε ανάποδο και να σκεφτείτε πώς μας βλέπει το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο μας βλέπει ανά εποχή σαν πολλές κινήσεις για να μην γίνει τίποτα το σημαντικό. Όπως εμείς βλέπουμε μια μερμήμο φωλιά. Εδώ έγινε κάτι το σημαντικό. Δεν λέω για σήμερα, ενώ με το χώρο. Αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που τα κάνουμε με σεβασμό προς το ιερό και είναι τελικά αυτά που δίνουν την αξία. Όταν έλεγαν οι μικροί άνθρωποι, δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Για τους μικρούς είναι δύσκολο να λένε ότι είναι οι προηγούμενοι. Συνήθως το συνειδητοποιούν όταν πεθαίνουν οι γονείς τους. Τότε λένε ότι είναι οι επόμενοι. Για τους πιο μεγάλους, σίγουρα είστε στην κατηγορία οι επόμενοι. Και δεν μας αρέσει να μας προσπερνάνε. Δηλαδή ένας πιο μικρός να φύγει πριν από εμάς στην ίδια οικογένεια. Άρα λέω το εξής, αυτή η έννοια της συνέχειας είναι άμα νιώσει ο Έλληνας ότι έχει βάθος χρόνου στο Βυζάντιο, 11 αιώνες, έχει τεράστια σημασία τι πήρε, τι αφήνει. Άμα νιώθει ότι το σημαντικό είναι τα χρόνια που θα ζήσει, είναι εντελώς ανούσιο να κοιτάξει τι θα αφήσει. Άρα αυτό που έχει σημασία το βλέπουμε και με τους ανθρώπους που βοηθούν και στο διάκριο της Εκκλησίας, γιατί εντάξει, από όλα αυτά που κάνουν, ας μείνει αυτό. Έχει μεγάλη λοιπόν αξία να ξέρουμε τι θα μείνει από αυτό που κάνουμε. Το Βυζάντιο κατάφερε να μας αποδείξει πρώτο ότι έμεινε 11 αιώνες. Και ότι από το 1453 περιμένει. Αυτό ήθελα να σας πω. Τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι για τις αντοχές και όλα. Δάσκαλε, μπορώ να ρωτήσω ένα.